Πάμε να αλλάξουμε πάλι κλίμα, να παραμείνουμε στην εκπαίδευση και να πάμε στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Καθώς εκεί η εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικοί και μαθητές, καθηγητές και μαθητές, γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό τρόπο την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών, τηρώντας την παράδοση. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Μαρία Θανασάκη, υποδιευθύντρια του σχολείου. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα και από μένα. Καλά, είμαι μια χαρά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλα αυτά τα οποία κάνει το σχολείο μας, για όλες αυτές τις δράσεις που κάνει το σχολείο μας. Ούτως ή άλλως, ο σκοπός και αυτής της δράσης που οργανώσαμε μια ολόκληρη ομάδα εκπαιδευτικών ήταν ουσιαστικά να αγαπήσουν τα παιδιά το σχολείο. Ένας τρόπος πρόληψης και αυτού του φαινομένου που λέγατε είδατε πριν πώς συνδέονται δύο συμπεριφορών, τα δύο θέματα μεταξύ τους. Και ξέρετε, για να υπάρξει μια αντίδραση, γενικευμένη αντίδραση και μια διέξοδος από ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει και έχει να κάνει με την ενδοσχολική βία, με μια βίαιη συμπεριφορά, είναι η διέξοδος που δίνουν μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Είτε έχουμε να κάνουμε με δημοτικό, είτε με γυμνάσιο, είτε με λύκειο. Τρανό παράδειγμα, το σχολείο σας. Πάμε να δώσουμε μία διέξοδο στα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Να τους δείξουμε και τον δρόμο, τον διαφορετικό, τον φωτεινό. Ακριβώς, και να τους δείξουμε να αγαπάνε το σχολείο, να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Η ομάδα που ανέλαβε φέτος να οργανώσει τις δράσεις για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας γλωσσών δεν αποτελείται μόνο από τις εκπαιδευτικούς που έχουμε σαν μόνιμο προσωπικό στο σχολείο μας, την κυρία Κιδωνίος Κυριακή της Αγγλικής Γλώσσας, την κυρία Γιασάκη Ευαγγελία που διδάσκει γερμανικά και την κυρία Δελαπόρτα Αντωνία γαλλικά, μαζί με φυσικά την κυρία Κοκοτσάκη Αντωνία που επίσης διδάσκουν γαλλικά. Αλλά μπήκαμε μέσα και η κυρία Χουσάν Χρυσή που είναι φιλόλογος, μπήκε η κυρία Χριστάκη Κλειό που διδάσκει καλλιτεχνικά και δεξιότητες ζωής, όπως και εγώ, για να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά διαφορετικές δραστηριότητες με σκοπό μας πάντα. Όχι μόνο φυσικά να αγαπήσουν την πολυγλωσσία, να μάθουν την σπουδαιότητα της εκμάθησης των ξένων γλωσσών, αλλά και να αγαπήσουν το σχολείο και να μάθουν να συνεργάζονται μέσα σε αυτό. Να μάθουν να σέβονται ο ένας τον άλλον. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας αυτό και γι' αυτό προσπαθήσαμε να τους δώσουμε, να οργανώσουμε, να δημιουργήσουμε διαφορετικές δραστηριότητες. Κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα βίντεο μεταξύ τους, παιδιά τα οποία έχουν δική τους γλώσσα διαφορετική από την ελληνική. Και μέσα από τη γλώσσα τους κατάφεραν να δώσουν να δώσουν μια γεύση πολιτισμού στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Μέσα από ένα quiz ενώθηκαν τα παιδιά σε ομάδες, ανατμήματα και κατάφεραν να επικοινωνήσουν, να συνεργάζονται. Είχαν ένα κοινό στόχο, τη νίκη, και φυσικά από τα 12 τμήματα που έχουμε κατάφεραν να φέρουν τη νίκη τα 5 τμήματα, ενώ ήταν ένα τμήμα ανατάξη. Στη Δευτέρα Γυμνασίου κατάφεραν με μεγάλο ζήλο να είναι 3 τμήματα τα οποία κέρδισαν τις απαντήσεις των quiz και βγήκαν πρώτοι. Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάμε. Πάντα φυσικά. Βέβαια, ολοκληρώστε. Όλες οι δράσεις, ξαναλέω, έχουν σαν στόχο και την αγάπη μας προς τους μαθητές, αλλά ναι, και το βρίσκονται εκεί. Να αισθάνονται ότι το σχολείο τους παρέχει ασφάλεια. Να αισθάνονται ότι μπορούν να μιλήσουν για θέματα που τους απασχολούν, εννοείται, να πάρουν γνώσεις, να διευρυνθεί ο πνευματικός τους ορίζοντας. Μάλιστα. Και φυσικά σε όλα αυτά, ναι, πάνω απ' όλα είναι και η κυρία Κοκοτσάκη, η διευθύντρια, η οποία στηρίζει και υποστηρίζει όλες τις δράσεις. Να σας... με οποιοδήποτε στόχο και αν είναι, από οποιαδήποτε έναρξη και αν είναι, από οποιοδήποτε μάθημα. Μάλιστα. Είναι πάντα εκεί για όλους. Θέλω λίγο να καταλήξουμε και να κλείσουμε με αυτό. Πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές σε μια δύσκολη ηλικία? Ξέρετε, είναι η αρχή της εφηβείας κατά κάποιο τρόπο και το γυμνάσιο, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, 12, 13, 14. Το πώς αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους σε αυτή τη δράση?
Ξέρετε, γιατί είναι και η περίοδος και η ηλικία της αντίδρασης. Η αντίδραση τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Λοιπόν, αντίδραση ήταν, ουσιαστικά δεν υπήρχαν πάρα πολλοί εθελοντές να βγουν στο γυαλί που λέμε για το βίντεο, που θα μιλούσαν τη γλώσσα τους, γιατί ντράθηκαν ότι αυτό το βίντεο θα προβληθεί σε όλους τους συμμαθητές τους. Αλλά μετά η συμμετοχή και στο καλλιτεχνικό εργαστήρι με το να γράψουν τη λέξη αγάπη σε οποιαδήποτε γλώσσα και αν ήθελαν, μέσω ιδεογραμμάτων, είτε στο να συμμετέχουν στο quiz, που συμμετείχαν όλα μαζί, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, Μάλιστα. Τα παιδιά μας θέλουν να συμμετέχουν. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και η πρώτη δραστηριότητα που είχαμε στο σχολείο και συμμετείχε ουσιαστικά όλο το σχολείο. Καταφέραμε να κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα στο αμφιθέατρο ανατάξεις. Και το χάρηκαν πολύ. Να σας πω ένα. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια βέβαια. Και η αλήθεια είναι πως η πρωτοβουλία σας πρέπει και είμαι σίγουρος θα βρει μιμητές και σε άλλα σχολεία του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα. Είναι αυτή η όμορφη διέξοδος που παρέχεται στους μαθητές μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πολλά σχολεία. Ναι. Κάνουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Δική μας η χαρά. Θα τα ξαναπούμε. Πολλές οι αφορμές μας δίνετε. Να είστε καλά, κυρία Θανασάκη. Δίνουμε πάντα αφορμές εμείς στα σχολεία. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας.